τη γραφειοκρατία που έφυξε τώρα ο κύριος Λεβέου. Στη συνέχεια, άλλα υπογράφει ένας υπουργός, έρχεται το επόμενο, ακόμα και στην ίδια κυβέρνηση. Άλλα, εσείς βρίσκεστε μπροστά σε ένα κυκαιώνα. Δεν σας αρέσει μια σύμβαση, τη φρενάρετε. Με άλλα, ξεκινάτε μια επένδυση φορολογικά δεδομένα. Άλλα σας προκύπτουν στη συνέχεια, και επειδή είναι και ένα ζήτημα εδώ της εμπιστοσύνης και των επενδύσεων, θα θέλαμε και τους τρεις που ακούσατε, και τους δύο θέλω να ακούσω πραγματικά, όχι μόνο κριτική σε αυτά που ακούσατε, να τους πείτε και τι βιώνετε. Και εσείς, ειδικά, κύριε Αποστολόπουλη, που έχετε αποφασίσει να είστε εδώ, να συνεχίσετε εδώ τις επιχειρήσεις σας, στην Ελλάδα. Δεν θα φύγετε έξω, τουλάχιστον έως τώρα. Πράγματι, κυρία Δρούγκα, είναι η αλήθεια ότι ο επιχειρηματικός κόσμος, πέραν Βίδου. Του... Βίδου. Βίδου. Συγγνώμη. Δεν πειράζει. Χίλια συγγνώμη. Χίλια συγγνώμη. Ο επιχειρηματικός κόσμος, πράγματι, αντιμετωπίζει πάρα πολλές προκλήσεις και πολλές φορές είναι το πατριωτικό αίσθημα που υπερισχύει και μας κάνει να επιμένουμε και η αγάπη προς αυτό τον τόπο, γιατί πραγματικά έρχονται στιγμές απόγνωσης. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την εποχή των μνημονίων και των δύσκολων πολιτικών που αναγκαστήκαν οι κυβερνήσεις να λάβουν, αλλά διαχρονικά υπάρχουν ζητήματα. Και το βασικότερο ζήτημα, αν θα μπορούσα να τα ιεραρχήσω κατά κάποιο τρόπο, είναι αυτό που είπατε, η ασυνέχεια στη διοίκηση. Και πράγματι, και μπορώ να αναφέρω και ονομαστικά, γιατί αφορούν όλες τις πολιτικές καταστάσεις που ζήσαμε, δύο υπουργοί της ίδιας κυβέρνησης μετά από ένα σχηματισμό υιοθετούν μια τελείως διαφορετική πολιτική και προσέγγιση. Άρα, λοιπόν, το θέμα της συνέχειας στη δημόσια διοίκηση, νομίζω, είναι το υπαριθμόν ένα ζήτημα. Θα μπορούσαμε, και ενδεικτικά προτείνω, όπως τη Μεγάλη Βρετανία που έχω μια έτσι εξοικείωση με το σύστημα, να υπάρχουν γενικοί γραμματείς οι οποίοι να είναι καριερίστες, να είναι μόνιμοι και να είναι τα σταθερά σημεία αναφοράς στη διοίκηση και προφανώς, βεβαίως, από τον πολιτικό προϊστάμενο θα καθορίζεται η πολιτική, αλλά αυτό πρέπει να υπάρχει. Αυτό δεν υπάρχει τώρα, κύριε Χριστόπουλε, με τους υπηρεσιακούς. Εμείς το φέρω ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που... Όχι. Αυτό που νομοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2016 ήταν πράγματι η Γενική Γραμματής να είναι μόνιμη. Ναι. Αυτό που στην πράξη έγινε είναι ότι στην πρώτη εφαρμογή της νομοθεσίας ο Διοικητικός Γραμματέας που επιλέγηκε ήταν ο Πολιτικός Γραμματέας που ήταν πριν τοποθετημένος από την πολιτική ηγεσία. Αυτό που κάναμε εμείς, που έχουμε κάνει εμείς, είναι να δημιουργήσουμε έναν μόνιμο υπηρεσιακό γραμματέα σε κάθε Υπουργείο. Δημόσιο υπάλληλο που δεν ήταν η νομοθεσία. Είναι αυτό που περιγράφει ο κύριος Αποστόλοπουλος. Έχει αρμοδιότητες. Είναι αυτό που θα λέγαμε ο permanent secretary στη Βρετανία, ο οποίος έχει πλήρη αρμοδιότητα σε όλα τα ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού, οικονομικών, προμηθειών, σχεδιασμού, συντονισμού των δημοσίων πολιτικών των Υπουργείων και είναι μόνιμος υπηρεσιακός γραμματέας που επιλέγεται από το ΑΣΕΠ, από την επιτροπή του ΑΣΕΠ. Έχει μεγάλες διαφοροποιήσεις από το σύστημα που είχε θεσμοθετήσει το 2016 ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν εφαρμόστηκε ουσιαστικά. Η βασική διαφορά ήταν ότι όταν ήρθε η Νέα Δημοκρατία, απλώς δεν ήθελε να κρατήσει τις επιλογές που έγιναν με ανάλογα κριτήρια. Δεν πάντα υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ. Είχαν γίνει. Δεν μία είχε γίνει και ήταν ο παλιός γενικός. Σύμφωνοι. Ακούστε, υπάρχει μια διάθεση διαχρονικά της δεξιάς. Δεν είναι παρόν θέμα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι πραγματικότητα. Σας λέω όμως εγώ ότι διαχρονικά υπάρχει αυτή η τακτική της δεξιάς. Δεν θέλει να ελέγχει το κράτος πάνω και κάτω. Και αυτό είναι κλασική περίπτωση ασυνέχειας. Δηλαδή, μία νομοθεσία η οποία είχε συμφωνηθεί και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να είναι ανάλογη με τα ευρωπαϊκά δεδομένα να ανατρέπει εκ των υστέρων. Πάντως, εγώ πιστεύω ότι έτσι δεν γίνεται. Κόψαμε τον κύριο Αποστολόπουλο. Απλά θέλαμε, εγώ ήθελα μια διευκρίνηση να κάνω. Να το αφήσουμε να ολοκληρώσει, γιατί το κόψαμε τον άνθρωπο. Μια διευκρίνηση. Έτσι δεν γίνεται. Έτσι μέλλον δεν γίνεται. Ποιο, με τους υπηρεσιακούς γραμματείς. Όχι, όχι. Τα είπαν οι συνάδελφοι μου, δεν θέλω να επανέλθω. Πρέπει να επιστρέψω στον κύριο Αποστολόπουλο. Γιατί θα το ρίξει σε μένα, ότι φταίω εγώ. Να σας πω κάτι πάνω σε αυτό. Δεν θα βγάλουμε άκρη. Εγώ δεν είναι τώρα, έχει δίκιο ο κύριος Λοβέρδος, αρχίζω να ανησυχώ. Για ποιο. Τι εγώ, κύριε Λοβέρδο. Υποτίθεται δεν πρέπει να παίρνουμε θέση δημοσιογράφη πολιτικά. Αλλά είναι πραγματικά η συζήτηση, είναι η παθογένεια του κράτους ότι όχι εμείς αλλά εκείνοι. Εμείς κάναμε αυτό, εσείς κάνατε εκείνο. Εδώ νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση με μια βάση τι μπορεί όλο αυτό χωρίς πολιτικό χρόνο. Πάμε να γυρίσουμε στον κύριο Αποστολόπουλο. Θα ονομάσουμε ότι εγώ τον έκοψα, αλλά δεν περίμενα να πυροδοτήσω όλη αυτή τη συζήτηση. Ελάτε, κύριε Αποστολόπουλο, ζητώ συγγνώμη. Δεν πειράζει. Και θα ήθελα λοιπόν να συνεχίσω λέγοντας, επειδή φύχτηκε σαν θέμα αυτό της γραφειοκρατίας. Πράγματι, αυτό είναι τεράστιο ζήτημα, γιατί μην ξεχνάμε ότι η γραφειοκρατία είναι ο προθάλαμος της διαφθοράς. Άρα λοιπόν η ψηφιοποίηση του κράτους νομίζω ότι βάζει ένα φρένο, βεβαίως με όλους
στους κινδύνους που αναφέραμε. Πλην όμως είναι ένα ρίσκο επιβεβλημένο και σίγουρα πρέπει να περάσουμε στην ψηφιακή εποχή. Αναφέρθηκε νωρίτερα το θέμα της αξιολόγησης. Να πω κάτι. Πώς θα προχωρήσει μια δημόσια σύμβαση με την ψηφιοποίηση? Θέλω να πω, δεν θεραπεύει πάσα νόσο ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Και μια απλή μεταφορά της από τα χαρτιά σε μια πλατφόρμα δεν έχει νόημα. Διαλύει τον κόσμο. Δεν σχετίζεται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Προφανώς. Διευκολύνει να πάρω το δίπλωμά μου εύκολα. Αν το χάσω, να το πάρω σε δύο μέρες. Πέρα από την καθημερινότητα. Ναι. Έτσι και αλλά και να μην χρειάζεται να πάω σε υπηρεσία. Αλλά τα μεγάλα, δηλαδή οι 57 νεκροί, η μία σύμβαση των 9 ετών δεν σχετίζεται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Και βέβαια δεν μιλήσουν ποτέ, αν δεν του αφήσουν. Εγώ αναφερόμουν. Και οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι μιλάνε πολύ. Εγώ αναφερόμουν περισσότερο σε μεγάλες επενδύσεις, οι οποίες καθυστερούν. Επειδή ο X υπάλληλος, είτε από άποψη είτε από άλλο λόγο, δεν βάζει μία υπογραφή, με αποτέλεσμα επιχειρηματικά πλάνα να τεινάζονται στον αέρα. Και βεβαίως η αξιολόγηση, για να συνδέσω και το κομμάτι αυτό, πρέπει να συνοδεύεται και από τη λογοδοσία, η οποία σήμερα στην δημόσια διοίκηση δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα ζήτημα. Και το τελευταίο πυλώνα θα ήθελα να αναφέρω, που είναι η καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης. Και εκεί πάλι, είτε είναι θέματα επιχειρηματικών συμφερόντων, είτε είναι άλλα αντικειμενικά ζητήματα, μπορεί να εμπλακείς σε μία διαμάχη από την οποία μπορείς να βγεις κερδισμένος και να δικαιωθείς, σε μία πενταετία ή σε μία οχταετία, αλλά το βασικό ζητούμενο που αφορά στο επιχειρηματικό πλάνο να έχει χαθεί. Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Με κίνδυνο να τριγκάρω τον κύριο Κατρούγκαλο και να ξεφύγω από τον χρόνο της συζήτησης. Δεν έχω ανάγκη να τριγκάρεις. Υπάρχει λοιπόν το μοντέλο κρατικής παροχής υπηρεσιών υγείας. Πληρώνει το κράτος λοιπόν για το σύστημα υγείας. Υπάρχει το μοντέλο, όχι το κρατικό, το δημόσιο. Πληρώνει το κράτος τον Αποστολόπουλο, για παράδειγμα, ώστε να παρέχει εκείνος υπηρεσίες υγείας. Εσείς πώς το βρίσκετε αυτά τα δύο? Κάνατε έναν διαχωρισμό και ειλικρινά σας συγχαίρω γι' αυτόν, διότι υπάρχει η γενικότερη αντίληψη ότι το δημόσιο και το κρατικό και το μάλλον και το δωρεάν είναι ταυτόσιμες έννοιες. Ενώ δεν είναι, όπως το είπατε. Το κράτος δαπανά ένα σοβαρό ποσοστό του ΑΕΠ, κατά την άποψή μου βεβαίως πρέπει να είναι μεγαλύτερο, για να παρέχει υγεία στους πολίτες του. Και οι πολίτες πρέπει να απολαμβάνουν αυτές τις υπηρεσίες υγείας με σωστή ποιότητα, έτσι, και για το πλευράς κράτους τη σωστή τιμή. Άρα λοιπόν ο ρόλος του αγοραστή υπηρεσιών, κατά την άποψή μου, που σήμερα είναι ο ΕΟΠΗ, θα πρέπει να αναζητά πού μπορεί αυτές τις υπηρεσίες να τις αγοράσει με τον καλύτερο τρόπο. Και εκεί βεβαίως τίθεται θέμα αξιολόγησης των ιατρικών αποτελεσμάτων, όπου σήμερα αυτό δεν υπάρχει καθόλου στην εξίσωση. Οι αποζημιώσεις είτε προς το δημόσιο νοσοκομείο είτε προς το ιδιωτικό δεν σχετίζονται παντελώς με την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται. Αλλά για να απαντήσω ευθέως στο ερώτημά σας, εγώ θεωρώ ότι προφανώς πρέπει να υπάρχει ένα ικανοποιητικό σύστημα δημοσίων δομών. Άλλωστε, ο ρόλος του κράτους δεν μπορεί ποτέ να τον υποκαταστήσει ο ιδιωτικός τομέας. Όμως, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, ο ιδιωτικός τομέας, όπου με πολύ μεγάλες επενδύσεις έχει εισαγάγει καινοτόμο και αποτελεσματική και ευεργετική τεχνολογία για τον πολίτη, να μπορεί ο πολίτης, χωρίς να χρειάζεται ο ίδιος να εκταμιεύει χρήματα από την τσέπη του, αλλά ως ανταποδοτικότητα στις εισφορές που και αυτός έχει καταβάλει, αλλά και η επιχείρηση στην οποία δουλεύει, να παίρνει σωστές υπηρεσίες υγείας και να μας απασχολεί λιγότερο αν ο πάροχος είναι ιδιώτης ή δημόσιο. Και ένα τελευταίο σχόλιο πάνω σε αυτό σας το ερώτημα, να πω ότι η περίοδος της πανδημίας ήταν μια περίοδος που εξ ανάγκης ο ιδιωτικός τομέας και ο δημόσιος λειτουργήσανε σε πολύ στενή συνεργασία και νομίζω ότι τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά και αυτό που σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης το είδαμε να δουλεύει, να το εκμεταλλευτούμε και την εμπειρία αυτή να τη μεταφέρουμε και στην περίοδο της ειρήνης, για να το πω απλά. Κύριε Φιλιππόπουλε. Θα συνεχίσω αυτό που ξεκινήσατε. Ερώτημα, εγώ θα προσθέσω κάποια πράγματα. Θεωρώ ότι αυτό το οποίο θέλουν οι πολίτες, θέλουν οι επενδυτές, οι επιχειρηματίες, μικροί και μεγάλοι, είναι μια σταθερότητα και μια συνέχεια όσον αφορά κάποια δεδομένα με τα οποία μπορούν να λειτουργούν. Δεν μπορεί δηλαδή να αλλάζει η φορολογική πολιτική κάθε λίγο και λιγάκι. Πρέπει να υπάρχει μια συμφωνία όπου θα ξέρουμε ότι
υπάρχει μια φορολογική πολιτική απέναντι στις επιχειρήσεις, η οποία είναι συγκεκριμένη. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προσελκύσουμε σοβαρές επενδύσεις, που είναι το απαραίτητο, η απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να υπάρξει ευημερία στη χώρα. Διαφορετικά, θα υπάρχουν αρπαχτές, δηλαδή θα υπάρχουν κερδοσκοπικές κινήσεις από τους επενδυτές. Εάν τυχόν δεν γνωρίζει κάποιος σοβαρός μακροπρόθεσμος επενδυτής τι φόρους θα πληρώνει, τι καθεστώς θα υπάρχει, με ποιο τρόπο θα λειτουργεί, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνουν μακροπρόθεσμες θεσμικές επενδύσεις στη χώρα και αυτό φαίνεται και τώρα. Δηλαδή, παρόλο που υπάρχει μεγάλη πρόοδος όσον αφορά την προσέλκυση επενδύσεων και πάλι είμαστε πολύ πίσω σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Έγινε και ερώτηση χθες στον Πρωθυπουργό στη συνέντευξη που έδωσε εδώ πέρα. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους. Το δεύτερο είναι ότι δεν μπορεί να υπάρχει ένα συνεχές ράβε ξύλωνε από ενδεχόμενη αλλαγή κυβέρνησης. Δεν μπορεί δηλαδή επιτυχημένες, αποδεδειγμένα επιτυχημένες ιδιωτικοποιήσεις να θέλει η επόμενη κυβέρνηση να τις καταργήσει για αιμονικούς ιδεολογικούς λόγους. Δηλαδή, και είπα προηγουμένως το παράδειγμα της ΔΕΗ, είναι μια πετυχημένη ιδιωτικοποίηση. Δεν μπορεί να λες ξαφνικά ότι αν γίνω εγώ κυβέρνηση θα την επανακριτικοποιήσω. Αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλη ανασφάλεια σε όλους τους επενδυτές, διότι κάποιοι έχουν έρθει εδώ πέρα και έχουν επενδύσει τα χρήματά τους. Στη ΔΕΗ έχουν συμμετάσχει σε αυξήσεις κεφαλαίου για να εξυγιανθεί η εταιρεία και να προχωρήσει μπροστά. Εάν τυχόν αυτός αύριο χάσει τα χρήματά του, δεν θα ξανάρθει ποτέ κανένας. Άρα πρέπει να υπάρξει λοιπόν μια σοβαρότητα στα προγράμματα των κομμάτων όσον αφορά συγκεκριμένες τέτοιου είδους καταστάσεις, οι οποίες δημιουργούν ένα θεσμικό πλαίσιο σταθερό, σοβαρό και μακροπρόθεσμο. Το τρίτο το οποίο θα ήθελα να πω και στο οποίο αναφέρθηκε και ο Βασίλης Αποστολόπουλος είναι το θέμα της δικαιοσύνης. Ακούω χρόνια ότι η δικαιοσύνη καθυστερεί και θα το λύσουμε και θα το λύσουμε. Δεν έχει λυθεί εδώ και δεκαετίες από καμία κυβέρνηση. Αυτό είναι πρώτη προτεραιότητα κατά την άποψή μου. Δεν είναι μόνο οι ιδιωτικές διαφορές. Είναι και θέματα πολύ σημαντικά. Εγώ θα σας πω ένα πάλι παράδειγμα, γιατί θέλω να είμαι λίγο πρακτικός. Η υπόθεση Φολή-Φολή κινδυνεύει να παραγραφεί ένα τεράστιο σκάνδαλο της υπόθεσης Φολή-Φολή, όπου εξαπατήθηκαν επενδυτές, ομολογιούχοι και αυτή τη στιγμή έχει σταματήσει μία δίκη. Με το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, δεν το ξέρει πολλοί κόσμος αυτό, τι γίνεται με το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, ότι κάνει στοχευμένες τάσεις εργασίας γιατί διαφωνεί με μια νομοθετική ρύθμιση και αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους που γίνεται αυτό. Ναι, αλλά... Δεν το έχει καταλάβει κανείς αυτό ότι γίνεται. Ναι. Άμα μπούμε λίγο και το ψάξουμε, είναι λίγο. Δεν θέλω να θίξω κανέναν τώρα για να πω κάτι παραπάνω. Δεν έχει σημασία. Ακόμα και έτσι μπορεί να γίνεται εσκεμμένα ενδεχομένως. Όχι, δεν εννοώ εσκεμμένα. Δεν το ξέρω αυτό. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ένα πρόβλημα. Τι μήνυμα. Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Στοχευμένες αποχές από συγκεκριμένες δίκες γιατί διαφωνούν με μια συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση. Απιάνει και τη Φολή-Φολή αυτό παρεμπιπτόντως. Δεν λέω το κάνουν γι' αυτό. Γι' αυτό υπάρχει το κράτος για να το λύσει το θέμα. Μακάρι. Δεν μπορεί. Τι μήνυμα θα δώσει το κράτος αν αύριο ένα τεράστιο σκάνδαλο παραγραφεί και η ΠΕΤΗ είναι ατιμόρυτη και κυκλοφορούν ανάμεσά μας και πίνουν εισηγεία τα κορόιδα. Τι μήνυμα. Άρα να γίνεται όλοι απατεώνες. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο περνάει. Δεν τιμωρείται κανένας και κάνετε ό,τι θέλετε. Αυτό δεν είναι κράτος. Αυτό είναι ζούγκλα. Ναι. Άρα δεν έχουμε κράτος. Λίγο πολύ αυτά ήθελα να πω όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Ναι. Θα είχα πολλά να πω και άλλα όσον αφορά την αντιμετώπιση των κρίσεων, αλλά καταλαβαίνω ότι. Νομίζω ότι πραγματικά μας αφήνανε εδώ άλλη τόση ώρα και μάλιστα είχαμε άγχος με τον Κώστα. Λέμε τώρα μία ώρα και κάτι, τι θα κάνουμε. Έχουμε 13 λεπτά. Και είναι μόνο άλλα 13 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας. Επομένως, όντως είναι εξαιρετική η συζήτηση. Συγχαρητήρια σε όλους. Κύριε Χωμενίδη. Λοιπόν, νομίζω ότι. Αυτό το οποίο πρέπει να θυμηθούμε και συχνά το ξεχνάμε και εμείς και οποιοσδήποτε Έλληνας πολίτης είναι ότι το κράτος και η κοινωνία δεν είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, δεν είναι μια κατασκευή το κράτος η οποία λειτουργεί, ξέρω εγώ, απέναντί μας ή ακόμα και ερήμην μας. Το κράτος επί χρόνια, επί δεκαετίες ή επί αιώνες μπορούμε να πούμε πια γιατί έχουμε συμπληρώσει και τους δύο αιώνες, λειτουργούσε εν μέρη ή σε σημαντικό βαθμό ως πριτανείο, προσλαμβάνοντας ανθρώπους οι οποίοι πιθανότατα δεν θα έβρισκαν δουλειά εκτός ή δεν θα είχαν την απόλαυση, που εγώ τη βρίσκω μαύρη απόλαυση, καυκική απόλαυση, της μονιμότητας, της ισοβιότητας, δηλαδή να μπεις κάπου
στα 25 ή στα 20 και να μείνεις μέχρι το, μέχρι το γύρα σου σχεδόν. Το αρνούνται όμως, έτσι ξεκινήσαμε τη συζήτηση. Περίμενε, με τον περίμενε. Καμενίδη. Και επειδή παρέπεμψε και είναι πολύ ωραίο να προτείνονται σε τέτοια πάνελ βιβλία, ο Ανδρέας Λοβέδος πρότεινε το βιβλίο του Παχελάτου Σκοτεινό Δωμάτιο. Εγώ προτείνω ένα βιβλίο το οποίο έχει γραφτεί πολλές δεκαετίες πριν, ενός Γάλλου δημοσιογράφου που λέγεται Edmond Abou, About, ας πούμε, έτσι γράφεται, και ο οποίος έχει έρθει στην Ελλάδα του Όθωνα και την περιγράφει. Σπαρταριστά, απολαυστικό βιβλίο. Καταπληκτικό βιβλίο. Το έχεις διαβάσει. Το έχω διαβάσει. Λοιπόν, είναι, βλέπεις εκεί πέρα πράγματα τα οποία ακόμα τότε ήταν τα πλάσματα. Είναι τώρα το ίδιο πράγμα. Ίδια είναι. Δεν έχει αλλάξει. Όχι, ενώ ότι. Ναι, αυτό ακριβώς. Να σου πω δύο πράγματα. Δεν είναι και το ίδιο πράγμα. Μην είμαστε τόσο σοβαρότεροι. Έχει αλλάξει, δεν συμφωνώ. Αν ταιριάζει και τώρα, αν έχει κάποια σχέση, τότε είμαστε άξιοι τη μοίρα. Περίμενε, να σου πω δύο πράγματα από το βιβλίο για να ευθυμίσουμε και λίγο. Το πρώτο είναι ότι οι Έλληνες πολίτες εκείνης εποχής θέλανε ένα αξιωματική. Δεν θέλανε απλή φαντάρη. Με αποτέλεσμα να έχει το ελληνικό κράτος επί Όθωνα, ξέρω, καμία εξενταριά στρατηγούς και καμία ξακοσαριά ή χίλιους στρατιώτες. Άρα ο κάθε στρατηγός είχε 10 άντρες υπό τις δαδιές του. Ναι. Το δεύτερο είναι ότι επειδή οι φυλάκες ήταν προσχηματικοί, τους βάζανε σε κάτι σπίτια τα οποία τα ονομάζαν φυλακές και τα οποία μπορεί να ήταν και το δικό τους στο σπίτι, και τους περιέφεραν γενικώς. Καταλάβες, ένα χάος σουρεάλ σχεδόν. Αυτό το οποίο συνέβη και συμβαίνει, εκτός του ότι λειτουργούσε στο κράτος ως Πριτανείο, σαν Πριτανείο, για τη σύντηση διαφόρων ανθρώπων, ήταν ότι ο απλός πολίτης, όντας, συμμετέχοντας εν την μέτρο στη διαφθορά, στη μικρή διαφθορά, που σημαίνει τι, εγώ πηγαίνω στο βουλευτή μου και του λέω, κάνε μου αυτήν την εξυπηρέτηση. Ο βουλευτής μου τι κάνει. Εγώ τον ξαναψηφίζω. Αισθάνομαι μια ενοχή η οποία με κάνει να ανέχομαι τη μεγάλη διαφθορά. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, ενοχοποιούμε κι εγώ από το σύστημα, ούτως ώστε να μην μπορώ να σηκώσω το δάχτυλο έναντι κανενός. Αλληλοανοχή λέγεται αυτό. Ας ελπίσουμε ότι στον 21ο αιώνα το momentum, ας πούμε, και η κοινή αντίληψη των Ελλήνων πολιτών, γιατί αυτό προϋποτίθεται. Οι Έλληνες πολίτες, οι Έλληνες ψηφοφόροι, να θελήσουν το κράτος να εξυγχρονιστεί και να παταχθεί η γραφειοκρατία και να προχωρήσουμε σε όλα αυτά τα ωραία τα οποία. Αλλά λες και εμείς συμμετέχουμε σε αυτό. Το θέλουμε αυτό. Να σου πω ένα παράδειγμα, το οποίο είναι το πιο πώς το λένε, προσιτό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει παιδιά. Παιδιά σε σχολική ηλικία εννοώ. Λοιπόν, τι γίνεται. Οι καθηγητές, ή μάλλον η εκπαίδευση, η εκπαίδευση πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, έχει δύο πόδια. Το ένα πόδι είναι το σχολείο, το άλλο πόδι είναι το φροντιστήριο. Ή τα ιδιαίτερα μαθήματα. Κάνουν τα παιδάκια ιδιαίτερα μαθήματα από την τρίτη δημοτικού, να μην σου πω από την πρώτη δημοτικού. Ποιοι τα κάνουν τα ιδιαίτερα μαθήματα. Σε πολύ μεγάλο ποσοστό, οι ίδιοι οι οποίοι διδάσκουν στις τάξεις. Αυτό το δεχόμαστε. Εγώ δεν ξέρω να υπάρχει πουθενά άλλο στον κόσμο. Δηλαδή, η ιδέα ότι πηγαίνουμε στο σχολείο προσχηματικά σχεδόν δάσκαλοι και παιδιά και μαθητές και μετά τις απογευματινές ώρες επαναλαμβάνουμε την ύλη πιο σοβαρά, πιο συγκροτημένα, δίνοντας στο δάσκαλο ένα επιμύθιο, ας πούμε. Συγγνώμη, Χρήστο, γιατί υπάρχει πουθενά άλλο στον κόσμο τα πανεπιστήμια που έχουμε εμείς. Έχει ξαναδεί στον πλανήτη ολόκληρο. Νομίζω, Θεοχάρη, ότι στη δημοτική και στο δημοτικό, στο γυμνάσιο και στο λύκειο είναι το πιο εξώφελο. Αλλά το να καταλαμβάνονται τα πανεπιστήμια από αναρχοαυτόνομες ομάδες, το έχεις ξαναδεί εσύ στον πλανήτη. Στο Μπέρκλεϊ, στην Κολούμπια. Ναι. Θυμόσαστε αυτό την περίοδο του Βιετνάμ. Δεν θυμόσαστε. Τι. Του συλλάβανε στο Μπέρκλεϊ και στην Κολούμπια, το θυμόσαστε καλά. Όχι, με συγχωρείτε, βλέπω μια ευθυμία σε ένα κομμάτι του ακροατηρίου. Και θα ήθελα πραγματικά να ξέρω από πού αντλείτε τις πληροφορίες σας. Κύριε Κατρούγκαλε. Δεν ήταν αλήθεια ότι το Μπέρκλεϊ, το Κολούμπια, φράουλες και αίμα τα έχετε ακούσει καθόλου. Μια φορά τον αιώνα, κύριε Κατρούγκαλε. Συγγνώμη, κύριε Κατρούγκαλε. Μην κάνουμε διάλογο, γιατί από το διαδικτυακό είναι δύσκολο να το παρακολουθήσω. Αλλά πράγματι, κύριε Κατρούγκαλε, ήταν μια φορά στον αιώνα αυτό, σε ένα γεγονός που έχει σημαδεύσει την παγκόσμια ιστορία, πόλεμος του Βιετνάμ. Στη Σορβόνη, στη Σορβόνη, στην οποία ήμουνα, καθόλου μια φορά στον αιώνα δεν γίνεται. Και πρόσφατα έχει γίνει.
Αν δεν σα αρέσει η Σορβόνη, θέλετε άλλα πρότυπα, ευχαρίστω. Δεν έχω αντίρρηση. Α μην μιλήσουμε για τα άλλα. Γιατί ευχαρίστω. Αυτό που συμβαίνει στα ελληνικά πανεπιστήμια σα αρέσει. Να πάμε στα δικά μα. Είδατε τελικά που σα συντριγκάρουμε με τη ζήτηση, είπα δεν τριγκάρεστε, αλλά σα συντριγκάρουμε. Αρέσει αυτό που γίνεται στα ελληνικά πανεπιστήμια. Εγώ είμαι. Ακούστε. Θεωρώ ιδιαίτερα προβληματικό, όχι από εσά, κύριε Φιλιππόπουλε, να είμαι μπροστά σε μια εκστρατεία δυσφήμισης του Δημόσιου Ελληνικού Πανεπιστημίου. Όσοι από εμάς έχουμε διδάξει, είμαι καθηγητής, έχω επισκεφθεί, αλλά όχι μόνο ελληνικά πανεπιστήμια, όσοι από εμάς έχουμε διδάξει σε μεταπτυχιακά προγράμματα πανεπιστημίων του εξωτερικού, και έχω διδάξει από το NYU και το Columbia μέχρι την Οξφόρδη και το Χούμπολτ, ξέρουμε ότι οι Έλληνες φοιτητές είναι μεταξύ των καλύτερων. Γιατί είναι έτσι? Να σου πω, γιατί τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι καλά. Και πρέπει να ντρέπεστε όσοι προβάλλετε τα ελληνικά πανεπιστήμια ως παράδειγμα προς αποφυγή. Μπορώ να δώσω μια το ελληνικό πανεπιστήμιο είναι καλό πανεπιστήμιο. Εγώ έχω μια απάντηση στο γιατί και δέχομαι ότι οι Έλληνες φοιτητές είναι εξαιρετικοί, ότι διακρίνονται, ότι είναι απολύτως ανταγωνιστικοί όταν βγαίνουν έξω. Έτσι. Γιατί? Διότι το ελληνικό πανεπιστήμιο φορτώνει τόση πολλή δουλειά στον ίδιο το φοιτητή, διότι είναι ανοργάνωτο, ώστε ο ίδιος ο φοιτητής, αν πραγματικά είναι φιλότιμος και γουστάρει αυτό που κάνει, βρίσκει το δρόμο του μόνος του. Αυτό είναι που θέλουμε όμως. Λοιπόν, ολοκληρώστε, κύριε Χομηρίδη, με τα υπόλοιπα. Όχι, αυτό το οποίο ήθελα να πω, για να γυρίσω στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και στο λύκειο που με αφορούν και ως παπά ακόμα, σε 5 χρόνια θα σας πω για το πανεπιστήμιο. Βλέπουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ένα κλείσιμο ματιού όλων μας, ότι το παιδί, ο δάσκαλος, ας πούμε, στο σχολείο, έχει αποφασίσει ότι θα τους βάζει όλους άριστα, διότι υπάρχει η λέλαψ που ονομάζεται Ελληνής μητέρα, και θα πάει και θα του πει τι έχει το παιδί μου και του έβαλε, ξέρω εγώ. Θα πεις για το παιδί μου, εμένα. Και ο πατέρας 16 και όχι, ξέρω εγώ, 18 ή 20. Και σου λέει αυτός ο άνθρωπος, θα βάλω σε όλους 20. Έτσι. Μετά κλείνει το μάτι, έχει ορισμένες αδυναμίες το παιδί. Εγώ έχω το σύστημα, λέει ο δάσκαλος, και πηγαίνει στο σπίτι. Ή δουλεύει στο φροντιστήριο. Αυτό τώρα είναι κάτι το οποίο για να τελειώσει, αν ποτέ τελειώσει, θα πρέπει, θα προϋποθέτει, να αποφασίσουμε όλοι ότι δεν είναι κάτι ανεκτό. Εκτός αν αποφασίσουμε, που ήδη το αποφασίζουμε κάθε μέρα, ότι αυτό είναι φυσιολογικό τρόπο την Ωραία. Επειδή έχουμε άλλα 4 λεπτά... Και ο Χριστόπουλος έχει μιλήσει λιγότερο από όλους, είναι η αλήθεια. Και να θέλαμε να μιλήσουμε με τις γνώμες τους. Εγώ άκουσα... Αν μου δίνει λόγο. Βεβαίως. Εγώ άκουσα όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα. Εντάξει, κάποια δεν σχετίζονται άμεσα με το ζήτημα του κράτους που ήρθαμε να συζητήσουμε. Θέλω να πω δύο πράγματα τα οποία άκουσα από τον κύριο Κατρούγκαλο στην αρχή. Το πρώτο είναι ότι αν κάποιος άκουσε τον κύριο Κατρούγκαλο, θα θεωρήσω ότι, οι παθογένειες μάλλον αυτού του κράτους χτιστήκαν την περίοδο 90-93, 2004-2009. Διαχρονικά. Και ξέρω εγώ την τελευταία τετραετία. Ναι. Είναι διαχρονικές οι παθογένειες. Και νομίζω ότι έχουν χτιστεί. Και εγώ, επειδή έχω και το πλεονέκτημα ενδεχομένως σε σχέση με τους συνομιλητές, να είμαι και εγώ ίδιος δημόσιος υπάλληλος, το έχω βιώσει την τελευταία 20ετία πώς αυτό το πράγμα έγινε. Για παράδειγμα, το 2010 ήρθε η κυβέρνηση του Πασόκ τότε. Ο νόμος για τις επιλογές προϊσταμένων ξαφνικά σε μία νύχτα έπαυσε όλους τους προϊστάμενους που είχαν επιλεγεί στο δημόσιο γιατί ήθελε να εφαρμόσει ένα νέο σύστημα. Και αυτό εγώ το βλέπω ως ένα μικρό λιθαράκι σε αυτό που λέμε παθογένεια. Το ίδιο συνέβη κατά την άποψή μου και με αυτό που έγινε με την αποκομματικοποίηση του 2016. Το ζήτημα είναι ότι το κράτος. Αντικαταστήσαμε κανέναν από τους επικεφαλείς των διευθύνσεων ή των παραχών. Συγγνώμη. Μπορώ να συντονίσω μια χαρά. Θεωρώ ότι το κράτος του 21ου αιώνα πρέπει να είναι ένα κράτος, και επειδή σχετίζεται με την εμπιστοσύνη, με την ευημερία που λέμε, πρέπει να είναι ένα κράτος το οποίο να μπορεί να ακούει, αποτελεσματικά αυτό που γίνεται στην κοινωνία σήμερα. Γιατί σήμερα έχουμε πάρα πολλά. Τώρα να λέμε για το βαθύ κράτος της δεξιάς κτλ. Νομίζω ότι είναι κάποιες ιδεολειψίες οι οποίες δεν αφορούν κανέναν στην κοινωνία. Και να προσαρμόζεται ανάλογα, να προσαρμόζεται τις πολιτικές, τις δομές, γιατί έχουμε πάρα πολύ γρήγορες εξελίξεις. Στην τεχνολογία, περιβαλλοντικές κρίσεις, κοινωνικά κινήματα, τα οποία πρέπει να τα ακούμε. Και νομίζω ότι εκεί βοηθάει και η τεχνολογία που συζητάμε. Πέρα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, πέρα από τη μείωση της γραφειοκρατίας. Αυτό που πρέπει να επικεντρωθούμε όλοι είναι το πώς να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες στις επιχειρήσεις, στην επιχειρηματικότητα, στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και στους πολίτες.
Διότι στο τέλος της ημέρας αυτό συνδέεται με την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών. Και αυτό έχει βγει από πολλές μελέτες σχετικές. Μία απάντηση για την κυβερνοασφάλεια, την οποία έθεσε ο κ. Λοβέρδος. Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, εμείς όταν παραλάβαμε το κομμάτι της κυβερνοασφάλειας, ήταν μία διεύθυνση με τρία άτομα στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τρεις υπάλληλοι. Σήμερα είναι μια εθνική αρχή κυβερνοασφάλειας με κοντά 50-55 στελέχη στο Υπουργείο, τα οποία έχουν εκδώσει μια στρατηγική, βγάζουν συνέχεια, γιατί μεγάλο κομμάτι της κυβερνοασφάλειας έχει να κάνει με την ενημέρωση των πολιτών, όταν θα σου έρθουν τα phishing μηνύματα, τι θα κάνεις, αν θα τα πατήσεις, δεν θα τα πατήσεις κτλ. Επιπλέον, έχουμε μεταφέρει όλα σχεδόν τα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου στο κυβερνητικό νέφος. Το οποίο είναι μια βασική. Δεν θέλω να πω σε τεχνικές λεπτομέρειες, γιατί προφανώς δεν έχουμε και τον χρόνο. Μια πρώτη απάντηση. Από το 2019 θεσμοθετήσαμε ότι όλα τα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου, που ήταν σε διάφορους σερβερ, σε διάφορες περιοχές, όλα μεταφέρονται στο κυβερνητικό νέφος που είναι στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, γιατί αυτό κάνει και οικονομίες κλίμακος και είναι και πιο ασφαλές. Βέβαια, να τα κάνουμε το disaster recovery. Έχουμε εθνική στρατηγική για την κυβερνοασφάλεια και έχουμε πια μια εθνική αρχή με σχεδόν 50-60. Πολύ συγκεκριμένα άτομα, εξειδικευμένα στελέχη για αυτό το κομμάτι. Άρα νομίζω ότι ήδη αυτά τα 4 χρόνια έχουμε προχωρήσει μπροστά, είμαστε ασφαλείς. Κύριε Λοβέρδος, δεν θα προλάβουμε λίγο. Τελευταία μου κουβέντα είναι. Ωραία, ο κύριος Κατρόκαλος και εσείς μετά. Να έχει τον τελευταίο λόγο, κύριος Λοβέρδος. Θα ήθελα και εγώ να κάνω ένα πολύ μικρό σχόλιο. Ωραία, έχουμε 39 δεύτερα. Λίγο θα κλέψουμε. 30 ο καθένας δευτερόλεπτα. Λύνω το μάτι και θα κλέψουμε. Ο κύριος Χριστόπουλος έχει δίκιο και ήταν και στον πυρήνα του επιχειρηματός μου. Ότι είναι διαχρονικό το πρόβλημα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και του κράτους. Ο πλαστήρας το 52 όρισε το Βαρβαρέσο να του υποβάλει τη σχετική έκθεση. Γιατί λοιπόν το ξέρουμε από τον Εντμόν Αμπού, όχι από τον Βαρβαρέσο. Και δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Μας δείχνουν τα μυαλά. Κάθε άλλο. Έχουμε από τους καλύτερους ειδικούς καθηγητές ή όχι στη δημόσια διοίκηση. Θέλει το πολιτικό σύστημα να έχει αυτή τη διοίκηση και πελατειακή στη βάση και διαπλεκόμενη στην κορφή. Και ακριβώς αυτό είναι το επιχείρημά μου, γιατί το βαθύ κράτος στην πραγματικότητα είναι βαθύ κράτος της δεξιάς. Κύριε Λοβέρδο. Εγώ φεύγω με μια σχετική απογοήτευση, γιατί το θέμα της γραφειοκρατίας προσπάθησα να το θέσω με τον πιο ομό τρόπο. Και τελειώνοντας, άκουσα και πάρα πολύ καλά. Τελειώνοντας, οι τρεις πολιτικοί σχηματισμοί που εκπροσωπούμαστε σε αυτό το πάνελ, αυτό το τραπέζι, δεν συγκλίνουμε. Συγκλίνουμε στο στόχο, εν ευρία ενία, αλλά στα αίτια του δεν. Σε ό,τι αφορά την κυβερνοασφάλεια, επειδή σας ξαναείπα, είχα την εμπειρία αυτής της εισήγησης σε ένα τοϊκό φόρουμ, αλλά ευρύτατο, το εθνικό σχέδιο το γνωρίζω. Και το συμπαρουσίασα. Οι ασφαλιστικές δικλείδες για αυτό το ψηφιακό άνοιγμα που έχει υπάρξει και είναι σωστό που υπήρξε, θεωρώ πως δεν υπάρχουν. Θεωρώ ότι το σύστημά μας είναι ευάλωτο. Και αυτό σας παρακάλεσα να σχολιάσετε. Όχι αν έχουμε εθνικό σχέδιο. Έχουμε. Και ο κύριος Αποστολόπουλος είπα ότι εθνικό σχέδιο. Είπα ότι έχουμε. Και αν έχουμε 56 υπαλλήλους. Ναι, υπάρχει. Όταν υπάρχει όλα τα πληροφοριακά συστήματα έχουν μεταφερθεί στο κυβερνητικό νέφος. Έτσι. Νομίζω ότι έχουν γίνει συγκεκριμένα βήματα προς την υλοποίηση του σχεδίου. Κύριος Αποστολόπουλος και τέλος. Ναι, επειδή όπως ίσως γνωρίζετε, έχω υπηρετήσει την επιχειρηματικότητα και από ένα θεσμικό καπέλο, από αυτό του Προέδρου της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών επί μία δεκαετία. Θα ήθελα να κλείσω με ένα σχόλιο, μια που έχουμε και τους τρεις μεγάλους πολιτικούς σχηματισμούς στο τραπέζι, μια παράκληση προς αυτούς. Ότι η επιχειρηματικότητα έχει ανάγκη τη συνέχεια, έχει ανάγκη την πρόοδο και να χτίζει μια κυβέρνηση, οποιαδήποτε και αν αυτή προκύψει, πάνω στα καλά που έχει κάνει η προηγούμενη. Η επιχειρηματικότητα χρειάζεται αυτή την σταθερότητα. Υπάρχουν όλα τα ηχέγγυα αυτή τη στιγμή και οι ευίωνες προοπτικές για την χώρα μας. Και νομίζω ότι θα είναι κρίμα αυτήν την πορεία να την ανατρέψουμε προς χάρη κάποιων πολιτικάτικων επιλογών. Είμαι σίγουρος ότι αυτό δεν θα συμβεί, αλλά οφείλω να το πιστεύω. Συγγνώμη, θέλω να κλείσουμε, συγχωρείτε. Ένα λεπτό να κλέψουμε τον χρόνο του φόρουμ, γιατί με τον κύριο Χωμενίδη θέλω να κλείσουμε το εξής. Γιατί πιάνω από κάτω, σκεφτόμουν κάτι πριν και ως Κατρούγκαλος, να μην απαξιώνουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο. Εγώ θα έλεγα να μην απαξιώνουμε το δημόσιο συνολικά. Δεν θέλω να κλείσουμε έτσι με τόσο μαύρες σκέψεις αυτό το πάνελ. Ψάχνουμε ένα silver lining, λοιπόν. Ένα κάτι αισιόδοξο, να πούμε κάτι. Το κράτος, λοιπόν, της νίκης.
το μεταμφυλιακό, το σκληρό της δεκαετίας του 50, της πολιτικής ανομαλίας που οδήγησε στην Χούντα και όλα τα λοιπά. Δεν έχουμε κάνει άλματα τεράστια από τότε. Δεν είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα από τότε, δεν είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα από τότε. Ναι, κοίταξε, εγώ είμαι κυταρικά αισιόδοξος, οπότε ποτέ θα σου πω ότι δεν είναι καλύτερα πράγματα και βλέπω ότι και η πιτσιρικαρία είναι πολύ καλύτερη από εμάς, έτσι, η νέα γενιά. Και τα πράγματα προχωράνε και οι συγκρίσεις της Ελλάδας, έτσι το κλείσω, με χώρες της Δυτικής Ευρώπης, είναι άδικες για την Ελλάδα. Προερχόμαστε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και σε σχέση με τις άλλες χώρες που ήταν κάποτε κομμάτια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, νομίζω ότι είμαστε στην καλύτερη θέση μακράν. Ένα δεύτερο. Άρα είμαστε μια ιστορία επιτυχίας ως κράτος, λαός, έθνος, η οποία συνεχίζεται. Το επόμενο βιβλίο να έχει αυτή την αισιοδοξία. Ένα δευτερόλεπτο μόνο. Θέλω να πω, επειδή η συζήτηση επικεντρώθηκε πάρα πολύ στο κομμάτι γραφειοκρατία και δεν νομίζω ότι το σχολιάσαμε όσο του αξίζει. Είναι η πρώτη φορά, κατά την άποψή μου και καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας μου στο δημόσιο, που κυβέρνηση έχει κηρύξει πόλεμο κατά της γραφειοκρατίας, συγκεκριμένα μέσω της ψηφιοποίησης και της απλούστευσης. Έχουμε ήδη ψηφιοποιήσει το 30%, πάνω από 30% των διοικητικών διαδικασιών προς επιχειρήσεις κτλ. Και νομίζω είναι η πρώτη φορά που έχουμε μια συγκροτημένη πολιτική εναντίον αυτού του πράγματος. Θα κλείσουμε. Ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.